Σελίδα 728 και σήμερα θα τελειώσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης. Σελίδα λοιπόν 728, το τελευταίο κεφάλαιο του Ιερεμίου, 28 εδάφιο. Τελευταίο κεφάλαιο από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης, 28 εδάφιο. Νιβήτα κεφάλαιο, 28 εδάφιο. Ούτως είναι ο λαός τον οποίον μετόκισεν ο Ναβουγοδονόσορ εν το 7ο έτη 3.023 Ιουδαίους. Εν το 18ο έτη του Ναβουγοδονόσορ μετόκισεν αυτός από Ιερουσαλήμ 832 ψυχές. Και εν το 23ο του Ναβουγοδονόσορ μετόκισεν Νεβουζαραδάν ο αλξωματοφύλαξε εκ των Ιουδαίων 745 ψυχές, πάσε ψυχέ 4.600. Εν δε το 37ο έτη της μετικεσίας του Ιωακήμ, βασιλέως του Ιούδα, τον 12ο μήνα, την 25η του μηνός, Εβίλ Μεροδάχ, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, κατά το έτος καθώ εβασίλευσεν, ανύψωσε την κεφαλή του Ιωακήμ, βασιλέως του Ιούδα, και εξήγαγεν αυτόν εκ του οίκου της φυλακής, και ελάλησε ευμενός μετ' αυτού, και έθεσε τον θρόνο αυτού υπάνωθεν του θρόνου των βασιλέων των μεταυτού εν Βαβυλώνη και ύλαξε τα ημάτια της φυλακής αυτού και έτρωγεν άρτον πάντοτε μεταυτού πάσα στα σημέρα της ζωής αυτού και το σιτηρέσιον αυτού ή το παντοντινό σιτηρέσιον διδόμενον σε αυτόν παρά του βασιλέως της Βαβυλώνος ημερούσιος χορηγία μέχρι της ημέρας του θανάτου αυτού πάσα στα σημέρα της ζωής αυτού. Αμήν. Ιερεμίας ο προφήτης, που το όνομά του σημαίνει «Ο Κύριος θα τον υψώσει», εργάστηκε το έργο του Θεού σε πολύ κακούς καιρούς, όταν ο λαός Ισραήλ ήταν σε απόλυτη και τέλεια αποστασία και ο Θεός, αν και με πάρα πολλούς τρόπους προσπάθησε να τον βοηθήσει να γλιτώσει από την εκπαίδευση, από τη δοκιμασία, από την παιδεία που ο Θεός θα τον έφερνε με τον Ιερεμία τον προφήτη αλλά και με άλλους προφήτες, τελικά δεν τα κατάφερε. Ένας προφήτης που η ζωή του ήταν ένα διαρκές μαρτύριο. Από ταλαιπωρία σε ταλαιπωρία για 40 και πλέον χρόνια, 45 χρόνια. Ό,τι και να έκανε δεν είχε κανένα καλό αποτέλεσμα. Ένας άνθρωπος που είχε την παρουσία του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου από μικρό παιδί και ο Θεός τον είχε εκλέξει εκ κοιλίας μητρός, δεν καρποφόρησε ποτέ και καθόλου. Παρόλο που με δύναμη Αγίου Πνεύματος προφήτευσε και προφήτευε πάντοτε ακριβώς τα μέλλοντα και τα κοντινά αλλά και τα μακρινά. Ακόμη με πολλή αγάπη πρότρεψε για μετάνοια και επιστροφή στην αρχή. Γιατί αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Εάν μετανοήσετε και επιστρέψετε, όλα αυτά τα κακά που προφητεύει ο Ιερεμίας και φανερώνει και αποκαλύπτει ο Θεός, τίποτα από όλα αυτά δεν θα συμβούνε. Αργότερα προφήτευσε ένα άλλο μήνυμα που ήταν κατάλληλο για την εποχή εκείνη. Γιατί το μήνυμα του Θεού δεν είναι πάντοτε το ίδιο. Η συμβουλή και η προτροπή του Θεού δεν είναι πάντοτε η ίδια. Το δεύτερο μήνυμα γίνεται τώρα λίγο πιο επώδυνο. Συνεργαστείτε με τους Χαλδαίους, με τον Ναβουγοδονόσορα. Και πάλι ο λαός Ισραήλ δεν υπήκουσε. Λίγα χρόνια αργότερα τους λέει ακόμη πιο σοβαρό μήνυμα. Παραδοθείτε τώρα στους Χαλδαίους και εξητήσατε την εχμαλωσία, γιατί εκεί, μόνο εκεί θα ζήσετε, θα ευημερίσετε και σε 70 χρόνια θα σας επιστρέψω. Και πάλι δεν άκουσαν. Και αφού ήρθε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ με τον Σεδεκία το βασιλιά, που όπως θα δούμε σε λίγο δεν ήταν απαράδεκτος, άπιστος, αν και έπρατε το κακόν και το πονηρό, φοβισμένος ήτανε. Θα δούμε όμως τη συνέχεια. Το επόμενο μήνυμα, όταν πια καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ και είχαν μείνει λίγος λαός, υπόλοιπο μικρό στην πηγή Ισραήλ,
ο Ιερεμίας προφήτευε νέο μήνυμα. Παραμείνετε στη γη Ισραήλ, γιατί εδώ θα ευημερίσετε. Κατά παράξενο τρόπο και δυστυχώς, ούτε και σε αυτό το μήνυμα υπάκουσαν οι Ισραηλίτες. Γι' αυτό και το τέλος ήταν καταστροφικό για όλους. Ταυτόχρονα με τα μηνύματα που έφερνε του Θεού κάθε χρονική περίοδο, προσδιορισμένα από το Θεό και διαφορετικά κάθε περίοδο από την άλλη, ο Ιερεμίας έλεγξε με αυστηρότητα και παρησία, με λόγο Θεού, τους βασιλείς και τους άρχοντες για αλόγιστη, παράλογη πολιτική σε σχέση με τα συμβάντα και τα γεγονότα στην περιοχή. Ήταν τότε η Αιγύπτη κυρίαρχος, κυρίαρχη δύναμη, και αργότερα εμφανίστηκε ο Ναβουχοδονόσορ, οι Χαλδαίοι. Και παρόλο που ο Ιερεμίας προφήτευε υπέρ των Χαλδαίων, γιατί έβλεπε ότι ο Ναβουχοδονόσορ ήταν δούλος του Θεού και είχε εντολή από το Θεό να πράξει πάντα τα θελήματά του, οι άρχοντες και οι βασιλείς πλανιότουσαν, δεν λογάριαζαν τη φωνή του Θεού, το θέλημα του Θεού, την αποκάλυψη του Θεού, αλλά περισσότερο έδιναν σημασία σε αυτά τα οποία έβλεπαν με τα μάτια τους και έκριναν με το θέλω τους και αποφάσιζαν με το πνεύμα τους. Πράγμα το οποίο έφερνε και πάντοτε αυτό το είδος των σκέψεων και των αποφάσεων φέρνει σε αποτυχία τον άνθρωπο. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να πούμε μια φορά ακόμη πώς πρέπει να περπατάει ο άνθρωπος, ο χριστιανός, για να μην κάνει ποτέ λάθη στη ζωή του. Ποτέ όμως λάθος δεν θα κάνει, εάν περπατάει όχι μόνο να ζει κατά το πνεύμα, αλλά να περπατάει και κατά το πνεύμα. Δηλαδή να μην έχει καμία σχέση με το κοσμικό φρόνημα και με το περπάτημα κατά σάρκα. Οι αποφάσεις του ανθρώπου, επειδή ο άνθρωπος είναι τριαδικός, σώμα, ψυχή και πνεύμα, οι αποφάσεις του ανθρώπου εξαρτώνται από ακριβώς αυτές τις τρεις, τις τρεις ιδιότητες της υποστάσεώς του. Δηλαδή, καταρχάς ο άνθρωπος εκλέγει με αυτό που του αρέσει. Τι μου αρέσει? Μου αρέσει αυτή η κοπέλα, αυτός ο νέος, αυτή η δουλειά, αυτό το αυτοκίνητο, αυτό το σπίτι, αυτός ο δρόμος. Πριν πάρει όμως ο άνθρωπος του Θεού, που θέλει να περπατάει κατά το Πνεύμα το Άγιο, απόφαση στηριζόμενος σε αυτό που του αρέσει, είναι πάρα πολύ καλό και αναγκαίο και απαραίτητο να προσευχηθεί στο Θεό με πίστη και με επιμέλεια και να πει: Κύριε, εμένα αυτό μ' αρέσει, εσένα τι σ' αρέσει? Και σε λίγο, αδερφοί αγαπητοί, με έκπληξη θα διαπιστώσει αυτός ο χριστιανός που περπατάει κατά το πνεύμα να φέρει ο Θεός κάτι άλλο πολύ καλύτερο μπροστά του, δηλαδή να το αποκαλύψει ο Θεός κάτι άλλο πολύ καλύτερο μπροστά του, που ποτέ δεν θα το βρίσκε μόνος του. Και με μεγάλη χαρά ο καλός χριστιανός θα ακολουθήσει αυτό που αρέσει στο Θεό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό πάνω στο οποίο στηρίζει τις αποφάσεις του άνθρωπος είναι τι θέλω. Τι θέλω? Στην πρώτη περίπτωση, το τι μ' αρέσει αποφασίζει κατά την όψη ο άνθρωπος, αποτυχημένα. Αλλά ο Θεός δεν θέλει κατά την όψη. Ο Θεός θέλει με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είπαμε ότι είναι το τι θέλει ο άνθρωπος, η καρδιά του, η επιθυμία της καρδιάς του. Και πολλές φορές θέλουμε πράγματα τα οποία γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει, γιατί δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά πολλές φορές θέλουμε πράγματα τα οποία δεν βρίσκουμε το λόγο γιατί να είναι παράβαση. Και παίρνουμε αποφάσεις, λέμε δεν είναι έξω από το λόγο του Θεού, βάζουμε πολλές φορές και στην καρδιά μας, ο Θεός το έβαλε στην καρδιά μου, και προχωράμε και τα κάνουμε μόσχεμα.
Τι πρέπει να κάνουμε? Όσο και να θέλουμε κάτι, θα πρέπει να πάμε πάλι στο ταμείο μας, πάλι να γονατίσουμε, πάλι να προσευχηθούμε, πάλι να εξητήσουμε με επιμέλεια, γιατί είναι και γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι κάθε ένας που προσέρχεται εις τον Θεό πρέπει να ξέρει ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Να πάει λοιπόν να εξητήσει και να πει: εγώ θέλω αυτό, εσύ Κύριε τι θέλεις? Και με έκπληξη πάλι ο άνθρωπος του Θεού θα διαπιστώσει ότι ο Θεός θα φέρει κάτι άλλο που θα είναι πολύ καλύτερο, γιατί έτσι εργάζεται ο Θεός. Ενεργεί στη ζωή μας και εργάζεται ο Θεός καλύτερα και μεγαλύτερα και περισσότερα από αυτά τα οποία εμείς θέλουμε, αλλά κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργείται μέσα μας. Και το τρίτο χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι το πνεύμα. Σχεδιάζω, αποφασίζω, βρίσκω ότι είναι σωστό, βρίσκω ότι είναι λογικό, βρίσκω ότι είναι το καλύτερο. Και αν δεν είναι, και πάλι αντίθετο με το Λόγο του Θεού, και επειδή προσευχόμαστε, αλλά προσευχόμαστε γι' αυτό, εκεί τα πράγματα χαλάνε στο χριστιανό, εάν δεν πάει και πάλι στο ταμείο του να προσευχηθεί και να ζητήσει από το Θεό χάρη, ώστε ο Θεός να του αποκαλύψει, να του φανερώσει αυτό το οποίο είναι για αυτόν πραγματικά πολύ καλύτερο, πιο λογικό και πιο πολύτιμο. Και ο Θεός θα το κάνει. Και ξέρετε αδερφοί πόσο σοβαρό είναι να παίρνουμε τέτοιου είδους αποφάσεις, σωστές αποφάσεις. Σκεφτείτε μία κοπέλα που βρίσκεται μπροστά σε δύο νέους. Τον έναν το λένε Ισάφ και τον άλλον το λένε Ιακώβ. Ο Ισάφ είναι ασλεβέντης, ένα παλικάρι, ομορφάντρας, δυνατός, αθλητικότατος, αποτελεσματικότατος στο κυνήγι και στη δουλειά. Τον αγαπάει και ο πατέρας του. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ο Ιακώβ. Ένας απλός, απαλός, τρυφερός. Τον αγαπάει η μητέρα του, κάθεται στην κουζίνα, μαγειρεύει. Δεν είναι τόσο αθλητικός, πιθανόν να μην είναι και τόσο όμορφος. Και τώρα η κοπέλα αυτή πρέπει να εκλέξει έναν από αυτούς για σύζυγο. Ποιον θα εκλέξει? Αν εκλέξει με αυτό που της αρέσει ή με αυτό που θέλει, είμαι αυτό που βρίσκει ότι είναι καλύτερο και σπουδαιότερο και πιο αξιόλογο, έκανε φοβερό λάθος. Θα γίνει γυναίκα του Ισάφ, για τον οποίο ο Θεός είπε τον εμίσησα. Αν πάει όμως στο Θεό και προσευχηθεί και πει: Κύριε μου, ποιον θέλεις από τους δυο? Εμένα μ' αρέσει ο Ισάφ. Εμένα μ' αρέσει και θέλω τον Ισάφ. Και βλέπω ότι είναι και πιο καλός οικογενειάρχης θα μπορεί να είναι. Πιο εργατικός, πιο αποτελεσματικός, δεν θα μας λείπει τίποτα. Πιθανόν να τα καταφέρει και στη ζωή του πιο καλά, να γίνει και πιο πλούσιος. Σκεφτείτε αυτή την κοπέλα και να πάρει μια απόφαση τέτοια και πώς θα γλιτώσει από αυτή τη λανθασμένη απόφαση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μόνο να περπατήσει κατά το πνεύμα. Να πάει στον Κύριο και να εξητήσει, γνωρίζοντας ότι ο Θεός θα γίνει σε αυτήν μισθαποδότης. Να εξητήσει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και είναι βέβαιον ότι ο Θεός σε καμία περίπτωση δεν θα της φανερώσει τον Ισάφ, αλλά με τα βεβαιότητας τον Ιακώβ, και με τον οποίον όχι μόνο θα είναι ευτυχισμένοι, γιατί τον Ιακώβ θα ευλογήσει ο Θεός. Μπορεί να μην έχει τόσες ικανότητες, αλλά έχει την ευλογία του Θεού, έχει τη χάρη του Θεού. Και στη ζωή αυτή θα είναι πιο ευτυχισμένη, αλλά και το όνομά της θα είναι με τα βεβαιότητας γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, αλλά και θα την χρησιμοποιήσει ο Θεός
και στο έργο του για να αποκτήσει καλό μισθό εκεί στον ουρανό και πολύ καρπό εδώ στη γη. Ο Ιερεμίας λοιπόν έλεγξε με κάθε τρόπο τους βασιλείς για την αλόγιστη πολιτική, για κακές αποφάσεις. Και δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος, εάν δεν περπατάει κατά το πνεύμα, να παίρνει τελικά καλές αποφάσεις. Δεν είναι δυνατόν. Η καρδιά μας την απατηλεί περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Η γνώση του ανθρώπου είναι πάρα πολύ περιορισμένη, γιατί γνωρίζει κάπως το παρελθόν, σχετικά πολύ το παρόν, καθόλου το μέλλον. Το τι πρόκειται να γίνει, το τι έρχεται, το τι σας θα συμβεί, εφόσον δεν το ξέρει, δεν μπορεί να πάρει ποτέ καλές αποφάσεις. Τους έλεγξε λοιπόν για αλόγιστη πολιτική και για αποτυχημένες εντελώς αποφάσεις, αλλά και τους ιερείς και τους ανθρώπους του Θεού, τους Λεβίτες. Τους έλεγξε για κερδοσκοπία, φοβερό, για τυπολατρία και για ψεύτικες διδασκαλίες και αλότριους θεούς. Ξέρετε, μοιάζει, αν το προσέξετε αδελφοί, μοιάζει πάρα πολύ η τότε εποχή με τη σημερινή εποχή που ζούμε. Πάρα πολύ. Και τώρα οι άρχοντές μας δεν μπορούν να πάρουν καλές αποφάσεις, γιατί οι καρδιές τους είναι χαλασμένες, διεφθαρμένες. Το αλόγιστο κέρδος κοιτάνε. Το ίδιο και η Εκκλησία. Ζούμε σε καιρούς κακούς. Μπορεί τα κατορθώματα τα οποία έχει κάνει η ανθρωπότητα να είναι τρομακτικά και να δημιουργήσαμε εμείς οι άνθρωποι όλοι μια καινούργια Βαβέλ. Μα Βαβέλ αληθινά, με τρομακτικά επιτεύγματα, που φτάνουμε στον ουρανό και προσπαθούμε να διασπείρουμε την εξουσία μας παντού ο καθένας, όσο γίνεται πιο μακριά. Τα επιτεύγματα της ανθρωπότητας είναι απίστευτα. Δηλαδή, αν καθίσουμε και τα σκεφτούμε και τα συλλογιστούμε, θα διαπιστώσουμε ότι ποτέ δεν έχουν παρουσιαστεί τέτοιες καταστάσεις στην ανθρωπότητα που υπάρχουν σήμερα. Από το πιο απλό, ηλεκτροφωτίσαμε όλο τον πλανήτη. Έχει κάθε γωνιά της γης φως. Από τα βάθη της Αφρικής μέχρι τα βάθη της Ασίας. Επικοινωνία, ακουστική και οπτική, οι άνθρωποι λένε online, άμεση, οπτική και ακουστική. Όταν πριν από χρόνια, όχι πολλά, πριν από 30 χρόνια διαβάζανε οι αδελφοί μας οι πιστοί ότι οι δύο προφήτες όταν θα τους σκοτώσει ο Αντίχριστος θα τους δούνε όλοι οι οικουμένοι, αναρωτιόντουσαν πώς μπορεί να γίνει αυτό. Τώρα όλοι μας ξέρουμε ότι είναι πολύ εύκολο. Ταξιδεύει ο άνθρωπος πάρα πολύ εύκολα σε όλη τη γη, στον αέρα, στο διάστημα, στο βυθό, και είναι και απλούστατη διαδικασία. Πριν λίγα χρόνια, στην αρχή του αιώνα μας, μόνο με τα ζώα πηγαίνανε. Για να πάει κανείς στην Αμερική έκανε πάνω από μήνα με το πλοίο. Τώρα λίγες ώρες και πάμε στο άλλο άκρο της υδρογείου. Η ιατρική τρομακτική πρόοδο. Θεραπεύτηκαν ασθένειες που ταλαιπωρούσαν την ανθρωπότητα για χιλιάδες χρόνια. Λέπρα, φυματίωση. Και κάθε ασθένεια που παρουσιάζεται τώρα, σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, βρίσκεται ή το εμβόλιο ή η θεραπεία. Όχι σε όλες, για να γίνει πάλι αληθινός ο Λόγος του Θεού που μίλησε για λοιμούς στις έσχατες ημέρες. Επινοήθηκαν από τους ανθρώπους συστήματα που δεν μπορούσαν να τα φανταστούν οι άνθρωποι, που σήμερα είναι απλούστατα. Το τραπεζικό σύστημα, το χρηματιστήριο, οι αποδόσεις κεφαλαίων,
Δηλαδή έχεις λεφτά και σου φέρνουν λεφτά. Πολίτευμα διακυβέρνησης τέλειο. Το δημοκρατικό πολίτευμα είναι τέλειο. Που κάποτε λέγεται ότι υπήρχε στην Αθήνα αλλά δεν ήταν ακριβώς δημοκρατικό. Τώρα επεκτείνεται σε όλα τα κράτη. Ραγδαία. Οι ανθρώπινες ελευθερίες, τρομακτικές επιτεύξεις, το 8ωρο στην εργασία. Οι άνθρωποι δούλευαν 7 μέρες τη βδομάδα, 12 ώρες την ημέρα από Ανατολή μέχρι Δύση. Να πούμε και περισσότερο επιτεύγματα τεχνολογίας. Δημιουργήσαμε ζωντανά πλάσματα από κύτταρα. Και άνθρωπο ακόμη μπορούμε να δημιουργήσουμε από κύτταρα με την κλωνοποίηση. Όμως όλα αυτά, τα οποία είναι τρομακτικά επιτεύγματα, έχουν πάρα πολλές φορές τρομακτικά, καταστροφικά αποτελέσματα. Η δημοκρατία κατάτησε να γίνει όχι μόνο οχλοκρατία, αλλά όλοι οι άνθρωποι στο τέλειο σύστημα χρηματίζονται, διαστρέφουν την αλήθεια, γιατί η καρδιά τους είναι χαλασμένη. Τα τραπεζικά χρηματιστηριακά συστήματα φέρνουν καταστροφή. Όχι ότι πρέπει να τα σταματήσουμε, αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι είμαστε πάλι μια καινούρια Βαβέλ σύγχυσης. Ο ένας δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα του άλλου. Σε αυτή λοιπόν την εποχή, σε παρόμοια εποχή, ζούσε και ο αδελφός μας ο Ιερεμίας, ο οποίος δεν έπαβε να ελέγχει τους άρχοντες, τους βασιλείς, όπως είπαμε, για κακές αποφάσεις, για κάθε είδους πονηριά. Να μην αναφερθώ σε λεπτομέρειες. Τους ιερείς για την πολλατρία, για κερδοσκοπία. Τους προφήτες για ψευδείς και απατηλές ελπίδες. Ψευδοπροφήτες, οι οποίοι προφήτευαν κατά την καρδιά τους. Έλεγαν ούτω λέγει Κύριος και ποτέ δεν τους είχε πει ο Θεός κάτι. Τους πλούσιους, γιατί και τότε υπήρχαν οι φτωχοί και πλούσιοι, για καταδυνάστευση των φτωχών, εκμετάλλευση, παρόλο που είχαν, αδερφοί αγαπητοί, τον νόμο του Θεού, το λόγο του Θεού. Το λαό, τους φτωχούς, για ειδωλολατρία, για ανομία, για παράβαση. Και έλεγχε και όλα τα έθνη για ηθική κατάπτωση. Αλλά ό,τι και να έκανε, είτε έλεγχε, είτε πρότρεπε με αγάπη, είτε προφήτευε τα μέλλοντα, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Άκαρπη ζωή. Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό είναι το φαινόμενο. Αν δούμε στο Λόγο του Θεού, θα δούμε ότι ο Λόγος του Θεού δεν πάει χαμένος. Είναι σαν τη βροχή που πέφτει από τον ουρανό και χάνεται μες στη γη. Αλλά δεν χάνεται, ποτίζει τους σπόρους και η γη φυτρώνει. Ο Λόγος του Θεού ποτέ δεν πάει χαμένος. Να δούμε, ας πούμε, τον Σεδεκία το βασιλιά που ήταν ο τελευταίος βασιλιάς, στον οποίον κατ' επανάληψη ο Θεός είχε μιλήσει. Κατ' επανάληψη ο Σεδεκίας τον είχε ρωτήσει και ο Θεός του είχε δώσει σωστές σύμβουλες, προφανώς, αλλά ο Σεδεκίας, αν και πίστευε στα λόγια του Θεού, αν και εμπιστευόταν τα λόγια του Ιερεμία, τελικά φοβότανε τους άλλους. Φοβότανε τους άρχοντές του, φοβότανε τους στρατιωτικούς του,
Και στο τέλος, τέλος, λίγο πριν την καταστροφή, όταν φώναξε τον Ιερεμία και του λέει «Τι να κάνω», ο Ιερεμίας του λέει «Παραδώσου, πήγαινε στον Ναβουχοδονόσορα, θα ζήσεις και δεν θα καταστραφεί η Ιερουσαλήμ και δεν θα καταστραφεί ο ναός». Λέει «Μα φοβάμαι». «Τι φοβάσαι?» «Φοβάμαι μήπως πάω εκεί στην γη των Χαλδαίων και με ονειδήσουνε οι προηγούμενοι Ισραηλίτες τους οποίους μετατόπισε ο Ναβουχοδονόσορ». Και του λέει ο Ιερεμίας «Μη φοβάσαι, όταν σου προτείνει κάτι ο Θεός δεν στο προτείνει για να σε ταλαιπωρήσει, στο προτείνει για να σε ευλογήσει. Δεν σου κάνει κακό ο λόγος του Θεού ποτέ, ποτέ δεν θα σου κάνει κακό ο λόγος του Θεού, μόνο καλό, μόνο ευλογία. Μπορεί να μας φαίνεται παράξενος», και ήταν παράξενος. Του έλεγε «Παραδώσου», και αυτός λέει «Μα εγώ θα αγωνιστώ μέχρι να πεθάνω». «Μα θα πεθάνεις, και όχι μόνο εσύ, και τα παιδιά σου και οι γυναίκες και όλοι». Και ο Σεδεκίας δεν άκουσε. Όμως θέλω να δούμε κάτι, αδελφοί, που ο Θεός έχει κάνει. Να πάμε στη σελίδα 702, κεφάλαιο λάμπτα β, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 3. 32 κεφάλαιο, Ιερεμίας ο προφήτης, και εδάφιο, να διαβάσουμε από το 1, δεν πειράζει, από το 1. «Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμία παρακυρίου εν το 10ο έτη του Σεδεκίου», 11 χρόνια βασίλεψε ο Σεδεκίας, ένα χρόνο πριν, «εν το 10ο έτη του Σεδεκίου βασιλέως του Ιούδα, το οποίον ήτο 18ο έτος του Ναβουχοδονόσορ, και τότε το στράτευμα του βασιλέως της Βαβυλώνος επολιόρκει την Ιερουσαλήμ. Και ο Ιερεμίας ο προφήτης ήτο κλεισμένος εν τη αυλή της φυλακής, της εν το οίκο του βασιλέως του Ιούδα. Διότι Σεδεκίας ο βασιλεύς του Ιούδα είχε κλείσει αυτόν λέγον «Διατί εσύ προφητεύεις λέγον ούτω λέγει Κύριος? Ιδού εγώ θέλω παραδώσει την πόλη ταύτην στην χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλει κυριεύσει αυτήν». Αυτά προφήτευε, αλλά να δούμε σε λεπτομέρεια τι προφήτευε ο Ιερεμίας. 4 εδάφιο. «Και ο Σεδεκίας ο βασιλεύς του Ιούδα δεν θέλει εκφύγει εκ της χειρός των Χαλδαίων, αλλά θέλει βεβαίως παραδοθεί εις τη χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλει λαλήσει με ταυτού στόμα προς στόμα. Και οι οφθαλμοί αυτού θέλουν συνειδεί τους οφθαλμούς αυτού». Και το 5 έχει σημασία. «Και θέλει φέρει τον Σεδεκία εις τη Βαβυλώνα», πράγμα και το οποίο έγινε, αλλά αφού σκότωσε μπροστά στα μάτια του τα παιδιά του Σεδεκία, αφού τον τύφλωσε, τον μετέφερε εχμάλωτο στη φυλακή στη Βαβυλώνα. Και τι προφητεύει ο Θεός? 5 εδάφιο. «Και θέλει φέρει τον Σεδεκία εις τη Βαβυλώνα και εκεί θέλει είστε έως σου επισκεφθώ αυτόν λέγει Κύριος». Ακούτε, εκεί στη Βαβυλώνα στη φυλακή ο τόσο αγαθός Θεός, επειδή βλέπει κάτι καλό στην καρδιά του Σεδεκία, αν και σε πλήρη αδυναμία από το φόβο του, του αποκαλύπτει ότι αν επιμένεις να παραβαίνεις το λόγο του Θεού φοβούμενος, θα ταλαιπωρηθείς. Αλλά η αγαθοσύνη του Θεού, αλλά δεν θα πεθάνεις, θα μεταβείς εκεί και εγώ θα σε επισκεφθώ όταν εσύ μετανοήσεις, για να σε ευλογήσω και να σε σώσω. Και ας το δούμε και πιο καθαρά αυτό, αδελφοί αγαπητοί, να το δούμε στο λάμπτα δέλτα κεφάλαιο, 34 κεφάλαιο και 4 εδάφιο. Να μην το διαβάσουμε τώρα όλο. 4 εδάφιο στη σελίδα 705. 705 σελίδα, 34 κεφάλαιο, 4 εδάφιο. «Άκουσον όμως των λόγων του Κυρίου Σεδεκία βασιλεύ του Ιούδα», πάλι προφητεύει ο Ιερεμίας και πάλι στον Σεδεκία λίγο πριν την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. «Δε θέλεις αποθάνει δια μαχαίρας,
εν ειρήνη θέλεις αποθάνει, και κατά τα σκάφσεις τας εις τους πατέρα σου, τους προγενεστέρους βασιλείς τους υπάρξοντας προς σου. Ούτω θέλουσι κάμι καύση εισέ, και θέλουσι σε κλάψει λέγοντες ουέ Κύριε, διότι εγώ ελάλησα των λόγων του Κυρίου. Τα λόγια δηλαδή του Ιερεμία δεν πήγαν χαμένα. Αυτό που χρειαζότανε ο Σεδεκίας για να δεχθεί, να μετανοήσει, να επιστρέψει και να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, ήταν χρόνος αλλά και δοκιμασία, ταλαιπωρία. Θα μπορούσε από την αρχή της βασιλείας του, για τη βασιλιά τον κατέστησε ο Ναβουχοδονόσορ. Μετά τον τέταρτο χρόνο τον έπεισαν οι άρχοντες και οι στρατιωτικοί του να έλθει σε συμμαχία με την Αίγυπτο, και αυτό αποτέλεσε την, ήταν η απόφαση για την κακή του πορεία και την καταστροφή του. Από το πρώτο χρόνο όμως ο Ιερεμίας του προφήτευε και του έλεγε «Μείνε σύμμαχος με τους Ναβουχοδονόσορα, με τους Χαλδαίους». Αυτός όμως δεν άντεξε. Δεν άντεξε την αντίδραση και τις προτάσεις των συμβούλων του και υποχώρησε. Πήρε κακές αποφάσεις, όχι κατά το πνεύμα αλλά κατά τη σάρκα, και έφτασε μέχρι την πλήρη καταστροφή του. Ο Θεός όμως αγαθός του λέει «Και μετά την καταστροφή σου εγώ θα σε ευλογήσω, εγώ θα σε σώσω». Γιατί εκείνο που έχει σημασία για το Θεό δεν είναι, αγαπημένα μου αδέλφια, η ζωή αυτή μόνο, αλλά το σημαντικότερο είναι η αιώνια ζωή. Δεν είναι δηλαδή η ζωή του ανθρώπου, αλλά είναι το τέλος του ανθρώπου. Γιατί αν μια ζωή ο άνθρωπος είναι πιστός και λίγο πριν το τέλος χάσει την υπομονή του και την πίστη του, τότε χάθηκε. Όπως αν ένας άνθρωπος είναι άπιστος και αμαρτωλός, αλλά λίγο πριν το τέλος του μετανοήσει όπως ο Σεδεκίας και επιστρέψει στο Θεό, τότε θα βρει χάρη από το Θεό και θα σωθεί. Είναι νόμοι πνευματικοί που δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν. Δεν είναι δυνατόν. Είναι το θέλημα του Θεού. Αλλά δεν είναι μόνο το καλό αποτέλεσμα το οποίο συνέβη στο Σεδεκία. Και ο προηγούμενος αυτού βασιλιάς, ο Ιωαχήν, ο οποίος είχε βασιλεύσει μόνο 3 μήνες και ο οποίος έπραξε 18 χρονών, έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, και ο Θεός τον μετέφερε μαζί με άλλους 3.023 Ιουδαίους, τον μετέφερε, ήταν οι πρώτοι Ισραηλίτες που μετεφέρθησαν από το Θεό στη γη των Χαλδαίων. Γιατί? Για να διατηρήσει ο Θεός μικρό υπόλοιπον για το λαό Ισραήλ, για να δώσει ευκαιρίες. Γιατί ο Θεός δεν σταματάει να μας δίνει ευκαιρίες. Μας έδωσε 1, 2, 5, 10, 100. Μας δίνει σήμερα και δεν θα σταματήσει να μας δίνει ευκαιρίες μέχρι το τέλος, όχι το δικό του, το δικό μας. Μέχρι την τελευταία στιγμή θα μας δίνει ευκαιρίες. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Δεν κουράζεται με μας. Δεν βαριέται με μας. Δεν αποκάμει. Γιατί η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Και για να καταλάβουμε αυτό το εδάφιο, τι νόημα έχει και τι μας λέει ο Θεός, να σκεφτούμε ότι ο Θεός είναι αγάπη και ότι δεν αποκάμει ποτέ να αγωνίζεται να μας φέρει κοντά Του. Όσες αμαρτίες και αν έχουμε κάνει, όσα λάθη, όσες παραβάσεις, όσες ανομίες, όπως ο Σεδεκίας, όπως ο Ιωαχήν, και τον μετέφερε εκεί στην Βαβυλώνα, στη φυλακή για 37 χρόνια. Και ο Ιωαχήν χρειάστηκε χρόνια
και μάλιστα πολλά, πιο πολλά από ότι ο Σεδεκίας. Από 18 έπρεπε να φτάσει 55 χρονών, 37 χρόνια να μετανοήσει, να επιστρέψει στο Θεό, να εξητήσει το αίμα, θα έλεγα σήμερα για μας, του Ιησού Χριστού, το όνομα του Κυρίου τότε και τώρα. Και ο Θεός τι μπορεί να κάνει σε έναν φυλακισμένο και ξεχασμένο για 37 χρόνια? Μεγαλεία μπορεί να κάνει ο Θεός. Κάθε φορά, αγαπητά μου αδέλφια, που μετανοούμε, ο Θεός είναι έτοιμος να κάνει μεγαλεία. Ξέρετε πως το λέει? Τα χρόνια που έφαγε ο βρούχος και η ερυσίδη, εγώ θα σας τα αναπληρώσω. Τι ελπίδα, ανθρώπινα να μιλήσουμε λίγο, τι ελπίδα μπορεί να είχε αυτός ο βασιλιάς του Ισραήλ, που τώρα 37 χρόνια φυλακισμένος στον Αβουγοδονόσορα, που έχει πεθάνει εντωμεταξύ. Τι ελπίδα να έχει? Από πού θα έρθει η βοήθειά του? Ποιος μπορεί να παρηγορήσει αυτόν τον άνθρωπο, να του πει τι? Ότι ζήτησε το Θεό και θα γίνει τι? Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, σε όποια δυσκολία και αν βρίσκεσαι, είτε προσωρινή, είτε δυσκολία που έχουν περάσει χρόνια, είτε ακόμη και δυσκολία ολόκληρης ζωής, αυτό που μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού είναι: εμπιστεύσου τον Κύριο, μετανόησε, ταπείνωσε την καρδιά σου και το πνεύμα σου. Μη βλέπεις το αδιέξοδο, μη βλέπεις την αδυναμία. Αυτό εγώ στην αρχή της πίστεώς μου δεν μπορούσα να το καταλάβω. Έλεγα, είναι πράγματα που ο Θεός δεν μπορεί να τα κάνει. Όμως είχα δύο τρομακτικές εμπειρίες. Η πρώτη μου εμπειρία ήταν στην προσευχή. Όταν προσευχόμουν και έκλαιγα χωρίς καμία ελπίδα για λύση του προβλήματος. Τρομακτικό πρόβλημα ήταν, επαγγελματικό και οικογενειακό. Και ενώ προσευχόμουν, με φέρνει ο Θεός σε όραση ή σε έκσταση και βρίσκομαι μπροστά σε ένα τρομακτικό βουνό. Το ύψος του δεν είχε τέλος. Και ήτανε βρώμικο βουνό, μπάζα ήτανε, σκουπίδια. Κοιτάω δεξιά, δεν είχε τέλος. Κοιτάω αριστερά, δεν είχε τέλος. Και εγώ έπρεπε να περάσω απέναντι. Και βλέπω τον εαυτό μου από μακριά, ένα ανθρωπάκι τόσο μπροστά σε ένα απέραντο βουνό. Απογοητευμένος σήκωσα τα χέρια μου και φώναξα «Βοήθεια!». Και ξαφνικά βλέπω ένα χέρι, μα τι χέρι αδερφή, και κάνει στο βουνό έτσι και το βγάζει από μπροστά μου και μου λέει «Προχώρα». Ξέχασα να σας πω. Ενώ λοιπόν στεκόμουν μπροστά, παίρνω απόφαση να σκαρφαλώσω. Ανεβαίνω λίγο, αλλά δεν τα κατάφερα. Είπα θα πάω από δεξιά, προχωρείο, δεν ήταν ατέλειωτο. Είπα θα πάω από αριστερά, οι προσπάθειες οι ανθρώπινες. Μετά είπα θα σκάψω. Και όταν απέκαμα ότι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, τότε σήκωσα τα χέρια μου και φώναξα στον Κύριο. Και έρχεται η χερούκλα του Κυρίου, κάνει έτσι στο βουνό, το παραμερίζει και μου λέει «Παίρνα». Και θυμήθηκα ότι είναι γραμμένο. Τι είναι το όρος τούτο μπροστά στο Ζωροβάβελ? Παιδιάς. Ποιος κάνει το βουνό παιδιάδα? Το χέρι του Κυρίου. Δεν υπάρχει αδύνατον. Και θυμάμαι ακόμη μια φορά, αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός, γυρίζαμε με το αυτοκίνητο με ένα ζευγάρι αδελφών, εγώ και η γυναίκα μου, και οδηγούσα εγώ. Δίπλα καθόταν ένας αδελφός καλός και πίσω ήταν οι γυναίκες μας. Γυρίζαμε από την Πάτρα, από το Αίγιο, και ήταν καθαρή Δευτέρα, τρομακτική κίνηση. Πηγαίναμε σημειωτών και ξαφνικά χαλάει το αυτοκίνητο και αρχίζει να ανεβάζει τη θερμοκρασία. Και εγώ έπρεπε να πάω
οπωσδήποτε στο σπίτι, γιατί αύριο την επόμενη μέρα το πρωί είχα δουλειά και έπρεπε να είμαι εξάπαντος στη δουλειά μου. Απογοητεύτηκα. Λέω, τι να κάνω τώρα. Ήμουνα στην άκρη-άκρη, δηλαδή στην αριστερή λουρίδα, και ήταν τρεις ή τέσσερις λουρίδες, δεν θυμάμαι, που πηγαίναμε, αλλά πιο λίγο από σημειωτών. Προσπάθησα κάτι να κάνω, βέβαια δεν ξέρω από τεχνικά, απογοητεύτηκα και είπα πάλι να ζητήσω βοήθεια. Και λέω, Κύριε Ιησού Χριστέ, μπορείς να με βοηθήσεις. Βόηθα μας. Πετάγεται ο αδελφός, καλός, πολύ καλός αδελφός δίπλα μου, και μου λέει, αδελφέ, είναι μερικά πράγματα που δεν γίνονται και δεν πρέπει να προσευχόμαστε. Λέω μέσα μου, καλά λέει ο αδελφός. Πετάγεται η γυναίκα του αδελφού από πίσω. Όχι, του λέει, ας πούμε ότι τον λένε Γιάννη. Όχι, Γιαννάκι μου, ο Θεός όλα μπορεί να τα κάνει. Πήρα θάρρος. Και λέω, αμήν, ο Θεός όλα μπορεί να τα κάνει. Και μόλις το είπα αυτό, μπροστά μου ήταν πολύ χώρο, τροχονόμοι. Ένας μου λέει, εσύ, έλα από εδώ. Όχι, λέω, αυτό μας έλειπε τώρα. Εσύ, μου λέει, εγώ του λέω, εσύ, κάνε έτσι και έλα από εδώ. Με μαύρη καρδιά στρίβω το τιμόνι και πάω προς το μέρος του. Μόλις φτάνω κοντά του, μου λέει, φύγε. Μου έδωσε δική μου λουρίδα, αδερφή. Πρόσθεσε μία λουρίδα. Και την πρόσθεσε σε μένα. Καταλαβαίνετε πως γυρίσαμε πίσω. Πρώτον γυρίσαμε. Πιο γρήγορα δεν έχω ξανάρθει από την Κόρινθο στο Μαρούσι. Πιο γρήγορα ήταν όλο ο δρόμος δικός μου. Και τρογονόμοι να μου λένε, γρήγορα, γρήγορα, τρέχα. Ούτε εκεί, ούτε γράψιμο, τίποτα. Όλο έτσι μου έκαναν, τρέχα, 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 αλλά και εγώ έτρεχα. Και όσο έτρεχα, το αυτοκίνητο δεν ζεσθενότανε. Και είπα, δεν υπάρχει αδύνατον στο Θεό. Αμήν, αδερφοί. Τι μπορεί να συμβεί στον Ιωαχήν? Για ακούστε. Τον 37ο έτος της μετικεσίας του Ιωακήμ, συγκεκριμένη μέρα, το 12ο μήνα και την 25η του μηνός, 25 Δεκεμβρίου, Εβίλ Μεροδάχο βασιλεύς της Βαβυλώνος, κατά το έτος καθώ εβασίλευσεν, δηλαδή έφυγε ο προηγούμενος βασιλιάς και ήρθε ο Εβίλ Μεροδάχ. Και μόλις βασίλευσε, ο Θεός βάζει στην καρδιά του και του λέει, ανύψωσε την κεφαλή του Ιωακήμ βασιλέα του Ιούδα. Μα που τον ήξερε? Όλα τα κάνει ο Θεός. Ξεχασμένος, φυλακισμένος 37 χρόνια. Όλα τα κάνει ο Θεός. Αμήν. Όλα τα κάνει ο Θεός. Αρκεί να μετανοήσουμε. Αρκεί να επιστρέψουμε σε Αυτόν. Αρκεί να ελπίσουμε σε Αυτόν. Να Τον εμπιστευτούμε και να εξητούμε, όχι να εξητήσουμε, τους εξητούντας, όχι τους εξητήσαντας, τους εξητούντας γίνεται μισθαποδότης. Να εξητούμε από το Θεό, και ο Θεός είναι δυνατός να ανατρέψει τα πάντα. Γιατί? Γιατί είναι αυτός που είπε, γεννηθεί το φως μέσα στο απόλυτο σκοτάδι και εγένε το φως. Αυτός είναι. Δεν είναι μία εικονίτσα θαυματουργή. Δεν είναι ένας Χριστούλης, ένα μωράκι, μία φάτνη. Δεν είναι κάτι που έχουν φτιάξει οι άνθρωποι. Είναι αυτός που έχει φτιάξει τους ανθρώπους. Δεν είναι ένας θεούλης, ένας παππούς με γένια που λένε αυτός είναι ο Θεός. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Είναι ο Κυρίαρχος. Αυτός που λέει λόγο και γίνεται. Σε αυτόν που δεν είναι τίποτα αδύνατον. Είναι αυτός που απέστειλε τον Ιησούν Χριστόν Κύριο και Θεό μας. Είναι αυτός που κάνει ανατροπές και κάνει τα πάντα. Μετανοείται και πιστεύεται στο Ευαγγέλιο, έλεγε ο Χριστός. Μετανοείται. Όχι μετανοήστε μια φορά. Η ζωή του χριστιανού είναι μέσα στη μετάνοια. Γιατί? Γιατί εις πολλάπτεο μεν άπαντες.
Δεν μην νομίζεις ότι είσαι μόνο εσύ που αμαρτάνεις, που κάνεις λάθη, που πέφτεις. Όλοι μας είμαστε μηδενός εξαιρουμένου. Γιατί αν κάποιος από μας πει εγώ δεν είμαι, ψεύστη κάνει το Θεό. Αλλά ο Θεός είναι αληθής. Ο άνθρωπος είναι ψεύστης. Μετανοείται και πιστεύεται στο Ευαγγέλιο. Και ο Θεός είναι δυνατός να κάνει ανατροπές. Να κάνει ανατροπές τη νύχτα, να την κάνει φως. Να στράψει φως στη ζωή σου υπερβαίνοντα τη λαμπρότητα του ηλίου. Για τέτοιο φως μπορεί να κάνει ο Θεός. Ανύψωσε λοιπόν την κεφαλή του Ιωακήμ. Και δεν έμεινε εκεί, συνέχισε. Και εξήγαγεν αυτόν εκ του οίκου της φυλακής. Τον έβγαλε από τη φυλακή. Και μίλησε ευμενός μετ' αυτού. Και έθεσε τον θρόνο αυτού επάνωθεν του θρόνου των βασιλέων των μετ' αυτού εν Βαβυλώνη. Όχι μόνο τον ελευθέρωσε, τον ύψωσε, τον έκανε βασιλιά, τον έβαλε σε θρόνο. Άλλαξε τα ημάτια της φυλακής και έτρωγε άρτον πάντοτε μετ' αυτού πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού. Και αυτό μου θυμίζει αυτό που λέει ο Χριστός. Κρούω σήμερα, κρούω την πόρτα της καρδιάς σου. Και είναι σοβαρό να ακούς το χτύπημα του Χριστού. Σήμερα ακούμε το χτύπημα του Χριστού. Αν μου ακούσεις και μου ανοίξεις, εγώ θα έλθω, θα κάτσω μες στο σπίτι σου και θα τρώω για πάντα μαζί σου. Αυτά που έκανε ο βασιλιάς Εβίλ Μεροδάχ στον Ιωαχήν, τα ίδια λέει και μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού θα κάνει ο βασιλεύς των βασιλέων στον κάθε έναν άνθρωπο που ας είναι φυλακισμένος για τις αμαρτίες του, για τις παραβάσεις του, σε κάθε έναν άνθρωπο όταν μετανοήσει και επιστρέψει στο Θεό. Και έτρωγε λοιπόν άρτον πάντοτε μετ' αυτού πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού. Και το συντηρέσιον αυτού ή το παντοτινόν συντηρέσιον διδόμενον εις αυτόν παρά του βασιλέως της Βαβυλώνος. Ημερούσιος χορηγία μέχρι της ημέρας του θανάτου αυτού πάσας τα σημέρας της ζωής αυτού. Ο Θεός κάνει απίστευτο έργο. Και αν θυμηθούμε το λαό Ισραήλ, τον έβγαλε από την Αίγυπτο και τον περπάτησε 40 χρόνια στην Αίγυπτο, δεν τον άφησε να πεθάνει από την πείνα. Κάθε μέρα το έστελνε τον άρτο των αγγέλων, μάνα εξ ουρανού, το οποίο ήτο, θα τολμούσα να πω, και θεραπευτικών. Καμία αρρώστια δεν είχαν για 40 χρόνια οι Ισραηλίτες. Όχι βέβαια από το μάνα, από το Θεό. Τα παπούτσια τους δεν λιώσανε. Και πάντοτε ήταν οδηγημένοι από το νεφέλι του Πνεύματος του Αγίου. Νερό, πέτρα ακολουθούσα. Από μία πέτρα που τους ακολουθούσε έβγαινε νερό όποτε το χρειαζόντουσαν. Και όταν στην αρχή βγήκανε από την Αίγυπτο και σταθήκανε μπροστά στην Ερυθρά θάλασσα, αδιέξοδο. Θα έρθουνε και θα μας σκοτώσουν οι Αιγύπτιοι. Φοβήθηκε και ο Μωυσής. Και του λέει ο Θεός, τι φοβάσαι? Ω Κύριε μου, τι φοβάσαι αδερφέ? Τι φοβάσαι? Σήκωσε λέει τη ράβδο σου, χτύπα τη θάλασσα να δεις τι μπορώ να κάνω. Και το έκανε. Και θάλασσα άνοιξε στη μέση. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα? Και πιο πολλά γίνονται. Ήλιο. Και το φεγγάρι. Μα γίνεται, δεν θα γκρεμίσουν όλα, σταματάει ο ήλιος. Μα ποιος έφτιαξε τον ήλιο? Δεν μπορεί να το σταματήσει αυτός που τον έφτιαξε? Όμως αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε ποιος ήταν ο μεγαλύτερος προφήτης από όλους της Παλαιάς Διαθήκης? Όχι ο Μωυσής,
ούτε ο Ιησούς του να δει που έκαναν τέτοια θαύματα και που ο Θεός τους χρησιμοποίησε τόσο έντοξα. Ούτε ο Δαβίδ, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο Ελισέ. Ένδοξοι άνθρωποι. Ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που μεγάλωσε στην έρημο 30 χρόνια, που η διακονία του ήταν μόνο 6 μήνες, που δεν έκανε κανένα θαύμα ο Θεός μαζί του, αλλά ήταν ο μεγαλύτερος, γιατί αυτός, αδερφοί, που είναι μεγαλύτερος στην παστάμάτια του Θεού είναι αυτός που υποτάσσεται και ασχολείται και εργάζεται το έργο του Ιησού Χριστού. Ήταν αυτός που είπε, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ποιος άνθρωπος θα μπορούσε να το πει αυτό, ότι ένας νεαρός, 30 χρονών, που ακόμη ούτε καν διδάσκαλος δεν ήτανε, ποιος μπορούσε να πει ότι αυτός είναι το αρνείο, το εσφαγμένο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Μόνο ένας άνθρωπος που έχει πλήρη αποκάλυψη, δύναμη, πλήρης πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Μόνο ένας άνθρωπος που έχει μήνυμα από το Θεό. Γι' αυτό, αδερφοί, είναι γραμμένο, η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θα είναι μεγαλύτερα της του πρώτου. Γιατί? Δεν πιστεύω γιατί θα γίνονται πιο μεγάλα θαύματα από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία που πραγματικά ήταν ένδοξος ο Θεός. Αλλά γιατί η τελευταία Αποστολική Εκκλησία έχει ένα μήνυμα. Ο Κύριος έρχεται. Μοναδικό. Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Ποιος μπορεί να το πει αυτό αν δεν έρθει ο Θεός να τον βεβαιώσει, να του δώσει τη δύναμη μέσα, που να βγει με παρησία και να πει, ο Κύριος έρχεται. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, γιατί αυτή τη γνώση που έχετε, που έχουν τα παιδάκια σας, δεν την είχανε χιλιάδες χρόνια, 2000 χρόνια, δισεκατομμύρια ανθρώπων, και ο Θεός την αποκάλυψε σε εσάς, σε μας. Τώρα ο Κύριος έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία Του. Ξέρετε πόσοι λίγοι άνθρωποι στην οικουμένη γνωρίζουν την αρπαγή της Εκκλησίας, για την οποία ο Λόγος του Θεού λέει, μυστήριον λέγω εις εσάς, εν τη εσχάτη σάλπιγγι, εν μια στιγμή, εν ρηπή ορφθαλμού, θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία Του. Το θνητό θα ενδυθεί αθανασία, το φθαρτό θα ενδυθεί αφθαρσία, δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται πίσω στη γη για την εφταετία του Αντίχριστου. Δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα αλέθουν ομού, η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Και οι μαθητές είπαν, πού Κύριε? Όπου είναι το σώμα, εκεί θα συναχθούν και οι αετοί. Μόνο η Εκκλησία του Χριστού το ξέρει αυτό. Όλοι από την Εκκλησία του Χριστού θα συμμετέχουν σε αυτό το πανηγύρι του Πνεύματος του Αγίου? Όχι. Μόνο οι πέντε φρόνιμες παρθένες. Μόνο οι έτοιμοι. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει, γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώραν δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν. Αλληλούια. Με ψάλλουμε τον ύμνο 294.
Πήραμε στα χέρια του Θεού το λόγο, στο μεγάλο αγρό του πάμε για σπορά. Μέρα νύχτα πάμε, ρίχνουμε το σπόρο με γλυκιά ελπίδα. Δυνατά αδερφοί, δεν έχουμε δύναμη. Δυνατά βρε. Μωρή μου καρπού με χειροβολά των πιστών πολλά. Με χειροβολά σπέρνουμε σε άβρα, σπέρνουμε σε μπόρα. Κι όταν η δουλειά μας κάποτε θα πάει, μόλι με χειροβολά θα έρθει η εποχή για το θερισμό και θα δούμε στάχια. Κλαίμε και πονάμε για ψυχές καμένες και με βάρος πάντα πάμε στη σπορά. Μα τα δάκρυα μας κάποτε θα πάψουν και θα δούμε πίσω με χειροβολά. Θα έρθει η εποχή για με χειροβολά στον ψυχόν πολλά. Αμήν, αλληλούια. Τώρα κάνουμε την εισφορά μας, όπως με τη χάρη του Χριστού κάνουμε κάθε Δευτέρα και κάθε Δευτέρα, για να καλύπτονται οι υποχρεώσεις, οι ανάγκες και τα έξοδα της Εκκλησίας μας.